Για να πάμε σε μια τελευταία είδηση από τη Φλόρινα, όπου είχαμε βρέθηκε νεκρή μια αρκούδα, η οποία είναι πιθανότατα έχει δηλητηριαστεί. Μια ανήλικη αρκούδα. Ναι, βλέπουμε και την σχετική φωτογραφία και να πούμε ότι όντως κάτι τέτοιο προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Είχαμε και την άμεση επέμβαση της ομάδας του Αρκτούρου. Ναι, νομίζω ότι δηλητηριάστηκε και αυτό είναι τα πρώτα στοιχεία και αυτά τα οποία το ρεπορτάζ, θα συνηγορούν όλα. Μια ανήλικη αρκούδα εντοπίστηκε νεκρή στα όρια της πόλης της Φλόρινας και σύμφωνα με τις ενδείξεις που προέκυψαν από την επιτόπια εξέταση του ζώου, από την κτηνιατρική υπηρεσία Φλόρινας αλλά και την ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρκτούρου, ο θάνατος της προήλθε κατά πάσα πιθανότητα από δηλητηριασμένο δόλεμα. Τη χθες λοιπόν Δευτέρα, Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου, η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρκτούρου ειδοποιήθηκε για την παρουσία αρκούδας κοντά στην πόλη της Φλόρινας. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και πολύ γρήγορα έσπευσε στο σημείο, ωστόσο η αρκούδα ήταν ήδη νεκρή. Η κτηνιατρική υπηρεσία Φλόρινας που εξέτασε το νεκρό ζώο εντόπισε σοβαρές ενδείξεις δηλητηρίασης. Νομίζω ότι είναι μια εικόνα η οποία δεν μας τιμά, με δεδομένο το ότι οι αρκούδες είναι ένα σπάνιο είδος και πόσο μάλλον βοηθούν πάρα πολύ να ομορφαίνει ακόμα περισσότερο η ορεινή Φλόρινα, η οποία νομίζω ότι έχει και μια ιστορία, μια διαχρονική ιστορία. Άρα λοιπόν, ας κοιτάξουμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και κύρια και όταν πέφτουν στην αντίληψή μας τέτοια γεγονότα ή βλέπουμε κάποιους οι οποίοι κινούνται και έχουν κάτι το ύπεπτο, ας ειδοποιούμε άμεσα τους υπεύθυνους για να αποφύγουμε τέτοια αρνητικά γεγονότα.